σήμερα αυτό το αποτυχημένο πρόγραμμα, το οποίο επευλήθη στον ελληνικό πληθυσμό και κατέστρεψε τις δυνατότητες να ελπίζουμε σε μία έξοδο από την κρίση τα προηγούμενα χρόνια, έχει παραγάγει ένα βουνό ληξιπρόθεσμων οφειλών και κόκκινων δανείων που πνίγουν την κοινωνική οικονομία, ένα βουνό που σήμερα αρχίζουμε να αποδομούμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Πράγματι, σε επόμενη φάση, σύντομα, θα νομοθετήσουμε και για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων. Με την αναδιάρθρωση από τη μία μεριά των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο, που προβλέπει το παρόν σχέδιο νόμου, και με τον νόμο για τα κόκκινα δάνεια που θα ακολουθήσει, δημιουργούνται οι αναγκαίες συνθήκες για την επανακίνηση. Δεν δημιουργούνται, και αυτό πρέπει να το πω, οι ικανές συνθήκες για την ανάκαμψη και την επανακίνηση. Συνθήκες που για να προκύψουν πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαπραγμάτευσή μας με τους εταίρους μας. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με αυτό το στόχο. Αλλά παράλληλα η κυβέρνηση κυβερνά. Διαπραγματεύεται για να επιτευχθούν οι ικανές συνθήκες πραγματικής ανάκαμψης, αλλά και νομοθετεί σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο, όπου χτίζουμε τις αναγκαίες συνθήκες για να περάσουμε και στις ικανές. Αυτό οφείλει να πράττει μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Και αυτό ακριβώς πράττουμε. Έτσι μετατρέπουμε τη δημιουργική ασάφεια που ήταν απαραίτητη για να πετύχουμε τη γέφυρα συμφωνία με τους εταίρους μας, με τους θεσμούς, σε δημιουργική σαφήνεια. Μια δημιουργική σαφήνεια η οποία αρχίζει να φαίνεται μέσα από τα νομοσχέδια που, κόντρα σε διάφορους μικρομεσαίους τεχνοκράτες όχι ελληνικής καταγωγής, περνάμε από το Κοινοβούλιο, κόντρα στην αποφασιστικότητα με την οποία προσπαθούν να αποδομήσουν και να επιβραδύνουν το μεταρρυθμιστικό έργο αυτής της κυβέρνησης. Για ποιο λόγο? Για έναν απλό λόγο, ότι με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι μπορεί να προαγάγουν και να ενισχύσουν τον καριερισμό τους σε διάφορα φόρα και σε διάφορους θεσμούς εκτός Ελλάδας. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι οι εταίροι μας και οι θεσμοί δεν έχουν κάποιες εύλογες αντιρρήσεις και εύλογες ενστάσεις απέναντι και στο σημερινό νομοσχέδιο. Και θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες ενστάσεις και απορίες και διαφωνίες των θεσμών. Διαφωνίες και ενστάσεις με τις οποίες έχουμε κάνει διάλογο και τις οποίες έχουμε λάβει υπόψη μας, γιατί, όπως είπα, ήταν και εύλογες. Ενδιαφέρον διάλογο. Παρακαλώ. Πρέπει να τον παρακολουθήσω για να δω τι λένε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Οι εύλογες αυτές αντιρρήσεις αφορούν αυτό που στην γλώσσα των θεσμών, της οικονομικής, του management, χαρακτηρίζεται ως ηθικός κίνδυνος από τη μία μεριά και δυσμενής επιλογή από την άλλη. Ιδέα, με άλλα λόγια, ότι μπορείς να εισπράξεις κάποια χρήματα μέσα από αυτές τις δόσεις, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να κάνεις κακό στα μελλοντικά έσοδα, εάν όσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν θεωρούν ότι στο μέλλον μπορούν να ξεφύγουν χωρίς να πληρώνουν. Τα κίνητρα τα οποία δίνει ο νόμος και τα οποία τα έχει εξηγήσει η κυρία Βαλαβάνη επαρκώς, έχουν σχεδιαστεί ακριβώς με στόχο να μην υπάρχουν αυτά τα αντικίνητρα στην κουλτούρα πληρωμής που θέλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, και όχι μάλιστα να τη διαφυλάξουμε, αλλά να τη χτίσουμε, να τη βελτιώσουμε. Βέβαια, η μεταρρύθμιση δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με ένα νομοσχέδιο. Θα χρειαστούν και επόμενα. Θα χρειαστεί να βρεθεί ένας τρόπος να μεταρρυθμιστεί το σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ του δημοσίου και των πολιτών και των φορολογουμένων. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορέσει να υπάρξει η ουσιαστική, αν θέλετε, η ουσιαστική επίλυση αυτού του ζητήματος. Και όχι μόνο μεταξύ του δημοσίου και των φορολογούμενων, αλλά μεταξύ των πολιτών και των τραπεζών όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Με άλλα λόγια, το μεταρρυθμιστικό έργο αυτής της κυβέρνησης θα είναι συνεχές. Σήμερα κάνουμε μια πολύ σημαντική αρχή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αναφέρθηκα στις εύλογες αντιρρήσεις των θεσμών. Θα αναφερθώ τώρα στις μη εύλογες. Όπως είπα, υπάρχουν κάποιοι ασκούμενοι μάγοι σε κάποιους θεσμούς σε χαμηλό επίπεδο
που πάρα πολλοί θα ήθελαν να επανέλθουμε στην κατάσταση της παρελθούσης Τρόικας, όπου εκείνοι νομοθετούν και εμείς οι Έλληνες βουλευτές και υπουργοί απλώς ακολουθούμε πιστά τις εντολές τους. Ο λόγος που υπήρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καθυστέρηση από την 20η Φεβρουαρίου, δεν είναι ότι η κυβέρνησή μας ολιγόρησε. Δεν είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις μας δεν ικανοποίησαν την άλλη πλευρά. Θα είμαι ξεκάθαρος. Ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησαν είναι ότι κάποιοι, νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι ποιοι είναι, θέλησαν την επόμενη της 20ης Φεβρουαρίου να ανατρέψουν τη λογική της. Να μας ξαναεπιστρέψουν, να μας επιστρέψουν στην 25η Ιανουαρίου, στην 5η αναθεώρηση. Ξέρετε πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα λειτουργίας. Και αυτό που επιτύχαμε με την Σύνοδο Κορυφής χτες και που επιτυχάνουμε κάθε ώρα, κάθε στιγμή που περνάει, με αίμα και με τεράστια προσπάθεια και πολύ καλή οργάνωση, είναι ένα πράγμα. Να πετύχουμε το δικαίωμα αυτής της κυβέρνησης, αυτού του κοινοβουλίου, να είμαστε οι ιδιοκτήτες του μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Σήμερα το Υπουργείο μου έκανε μια ανακοίνωση. Η αντιπολίτευση έκρινε ότι έπρεπε να κάνει μια γλωσσολογική ανάλυση δικαίωμά της, ας την κάνουμε. Και αν θέλετε να κάνουμε και κριτική και αυτοκριτική γλωσσολογική, ας την κάνουμε και αυτήν, και σημειολογική. Αλλά επί της ουσίας τι είπαμε? Επί της ουσίας είπαμε ότι περιμένουμε ακόμα από τα τεχνικά κλιμάκια να μας πούν τι στοιχεία θέλουν. Ξέρετε ότι βρίσκονται εδώ πολλές μέρες. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα περιμένουμε να μας πούν τι στοιχεία θέλουν? Γιατί νομίζετε ότι, λοιπόν, ότι υπάρχει καθυστέρηση? Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, μη μας εγκαλέσετε. Προηγουμένως άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη με χαρά να λέει ότι θέλει να συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, άλλες δυνάμεις στο κοινοβούλιο, στη διαπραγματευτική προσπάθεια, η οποία έχει ένα στόχο, κυρίες και κύριοι. Ένα στόχο έχει. Να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία που με αίμα καταφέραμε να πετύχουμε, η οποία δεν κάνει κάτι φοβερό, αλλά κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αναδεικνύει το δικαίωμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να έχει άποψη για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια δεν το είχε. Άκουσα. Χαρείτε το 4%. Χαρείτε το. Θα το έχετε για πολύ λίγο. Χαρείτε το. Άκουσα μάλιστα να λέγεται από κάποιους ότι η μεταρρυθμιστική λίστα την οποία εμείς έχουμε προτείνει και το δικαίωμά μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες μετά την Σύνοδο Κορυφής, να είμαστε αυτοί οι οποίοι συγγράφουμε, και αν θέλετε να το συγγράψουμε όλοι μαζί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων που έχει τεράστια ανάγκη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το δικαίωμα αυτό ουσιαστικά κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι μας δώσαν το δικαίωμα να γράψουμε το δικό μας μνημόνιο. Αυτό μου θυμίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Γκέτε, που βάζει το Μεφιστοφελή να θεωρεί με πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις ότι όλοι είναι σαν κι αυτόν. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Αν το μνημόνιο το 2010, 11, 12 είχε γραφτεί εδώ στην Ελλάδα με στόχο τη μεταρρύθμιση της Ελλάδας, η χώρα θα ήταν σε διαφορετική μοίρα σήμερα. Εμείς απαιτήσαμε και πετύχαμε και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε το δικαίωμα αυτού του Κοινοβουλίου να αποφασίζει για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.